Έλα, πάμε εδώ, είμαστε καλλιτέχνης. Γεια σας, παιδιά. Αφού εδώ έδιαξαν όλοι μου την αγάπη. Ωραίος. Με τα μαγικά μου χεράκια. Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι να το φάτε, να σας αρέσει, καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλή τύχη. Επίσης. Νόστιμο. Εντάξει. Γεύση και ωραία. Ωραία γεύση. Φιτούλα να φάμε. Κοίταξε, η σαλτσούλα βγήκε πάρα πολύ ωραία, θεωρώ, ζουμερή. Νόστιμο, ωραίο, ωραίο. Είτε λίγο μαψισμό, λίγο. Ωραίο είναι. Καλούτσικο. Η σάλτσα πολύ ωραία. Για να δούμε. Λίγο οι πιτούλες όντως θέλανε λίγο να τις ζεστάνει. Γιατί... Στη σάλτσα εγώ θα βάζα λίγο ζάχαρη. Είναι ωραία. Από το κρεμμύδι και το αλεύρι πιστεύεις λυπή. Λίγο ζάχαρη για να έφευγε η οξύτητα. Όντως. Απλά και λίγο η πιτούλα που ήθελε λίγο. Εντάξει, το γιαούρτι, τι μια προσπάθεια. Ωραίο, ωραίο. Τι μια προσπάθεια. Ωραίο φαγητό, μαμαδίστικο. Ναι, ναι, ναι. Σουτζουκάκια, ωραία. Ναι. Α, λοιπόν, το θέμα είναι να δούμε τι θα πει για τα σουτζουκάκια ο Έκτορας Μποτρίνη. Σουτζουκάκια γιαουρτιλού. Εδώ τι συμβαίνει τώρα. Ξεχάσαμε το κρεμμύδι. Άρα έχουμε διπλό φάουλ. Μας λείπει από τη σάλτσα, μας λείπει από το σουτζουκάκι. Το κύμινο μπήκε βέβαια στη σάλτσα, αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό και ένα πολύ μεγάλο λάθος που το κάνουν πάρα πολύ και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μέσα στη σάλτσα ντομάτας προσθέτουν κρασί ομό. Δεν υπάρχει λόγος. Η σάλτσα ντομάτα είναι όξινη από μόνη της, άρα δεν χρειάζεται καθόλου άλλη οξύτητα, καθόλου κρασί. Γιατί ξεχάσαμε και το μέλι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να φέρει τη σάλτσα μας σε ισορροπία. Αλλά παρόλα αυτά, πώς χοβολάτε. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο από το γιαουρτάκι εδώ. Πολύ σημαντικό να βοηθάμε το γιαούρτι. Λίγο λατάκι, λίγο πιπέρι, να του δίνουμε λίγο ένταση. Το γιαούρτι από μόνο του δεν έχει καθόλου γεύση. Εκτός και ήθελε το μέλι για να κάνουμε γιαούρτι με μέλι. Πάμε να δούμε. Το σουτζουκάκι είναι ψημένο. Βασικά στο σουτζουκάκι βάζουμε και ξύδι, λείπει και το ξύδι, αλλά το βασικό εδώ είναι να δούμε αν το πέτυχε στο αλάτι και στο πιπέρι. Λοιπόν. Το σουτζουκάκι το αλευρώνουμε γιατί μένει λίγο πιο αφράτο και δίνει λίγο περισσότερη κρούστα. Εδώ έχει πετύχει βέβαια την κρούστα, το βάλε σε πολύ δυνατή φωτιά, του βγήκε και είναι ψημένο σωστά. Παρόλο που λείπει το κρεμμύδι, γενικά είναι λίγο άνοστο. Το κύμινο που έβαλε στη σάλτσα σώζει πολλά. Πάντως έχουμε πιάσει τη βάση, ένα πιάτο που παρόλα τα υλικά που έλειπαν, η προσπάθεια είναι πάρα πολύ καλή. Το γιαουρτιλού είναι σχεδόν σωστό, με μια μικρή βοήθεια θα γινόταν πολύ καλύτερο. Και είναι ένα πιάτο λοιπόν, όπως είπαμε, που αγγίζει τη βάση. Και να θυμόσαστε, η πιο χαμένη μέρα είναι η μέρα που δεν φάγαμε καλά.